Καλησπέρα. Καλησπέρα, διαφορά ύψους φαντάζομαι τρομερή και φοράω και 15 από την πρόθεση. Και εγώ τουλάχιστον 15 πόντους. Μόλις κατέβηκα από τη σκηνή δεν είναι ότι κυκλοφορώ έτσι. Απλή, καθημερινή. Τι γίνεται, πες μου. Ερωτευμένη. Τρελή, ερωτευμένη. Τώρα πάλι. Ερωτευμένη, μην τα σκίσω. Λίγο υπερδεύτηκε. Πρώτη, Eurovision. Όχι, δεν την πρώτη. Μα ξέμαθα. Μα κάνει. Είναι στημένο, πώς εσύ. Ποιο το έστεισε. Εγώ. Να τον πληρώσω. Εγώ δεν είσαι ανάγκη να πληρώσω κανένα. Όχι, μπορεί, εντάξει, καλά. Πες μου τα άλλα. Ό,τι να γίνει, θα γίνει. Δεν με νοιάζει καθόλου η θέση. Θέλω τόσο πολύ να σε έχω την εμπειρία να ανέβω σε αυτή τη σκηνή που είναι μεγάλη, που θα το βλέπει τόσο κόσμο, να δώσω την ψυχούλα μου. Και δεν, αλήθεια σου λέω, δεν με νοιάζει καθόλου τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή είσαι νούμερο 1 performance στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το γιατί χαμό. Ολοκληρώθηκαν οι εμφανίσεις του Αντώνη Ρέμο. Σκίσατε. Ναι. Βασίλισσα, σε λέει ο Ρέμος. Τι άλλο δηλαδή. Τον λατρεύω. Ξέρεις τι γίνεται όταν μοιράζεις τη σκηνή με το σπουδαιότερο Έλληνα καλλιτέχνη. Γιατί για μένα ο Αντώνης, όχι μόνο για μένα, για όλο τον κόσμο βασικά, είναι ο σπουδαιότερος Έλληνας καλλιτέχνης. Και ο Αντώνης μοιράζει τη σκηνή μαζί σου. Λέει αυτά τα πράγματα για σένα, αυτά τα λόγια. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Νιώθω πολύ ευλογημένη, νιώθω πολύ χαρούμενη, τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τον αγαπώ αλήθεια και ήταν η ωραιότερη σεζόν της καριέρας μου τουλάχιστον μέχρι τώρα για μένα. Από εδώ και πέρα τι, γάμος, οικογένεια, παιδιά. Στρατή. Ναι. Ναι. Πάμε πάλι, κάνε άλλη ερώτηση. Γιατί δεν θες. Μου τι εννοείς, δουλειά δεν έχουμε. Πρέπει να τα παρατήσουμε για να κάνουμε. Κάνεις φόκους εκεί. Κάνω φόκους εκεί. Τώρα έχω πολλά project. Έχω το Eurovision, έχω πολλά project τώρα. Έχεις άγχος, Ελένη. Αλήθεια. Έχω. Γιατί είσαι τελειομανής με τη δουλειά σου. Δεν κάνεις κάτι να το κάνεις. Θα σου πω κάτι. Δεν έχω άγχος. Το άγχος το ότι τι θα γίνει στο Eurovision και πώς θα πάω και αυτά. Έχω το άγχος να γίνουν όλα καλά στη σκηνή. Τα χορευτικά, τα ρούχα, εγώ. Αυτό είναι το άγχος μου ουσιαστικά. Δεν είναι κάτι καλά, άλλο. Αυτό το έχεις, ρε Σιλένη. Εντάξει, δεν είναι. Το έχεις, τι δεν το έχεις. Αυτά τα δουλεύεις, αν βγαίνεις σκηνή, πάντα υπάρχει άγχος σκηνή. Ένα. Είναι αυτό που αγαπάμε και αξίζουμε να σκίσουμε σήμερα, εντάξει. Σας αγαπώ. Εμείς αγαπάμε. Μ' αρέσει το στήθος σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε ωραία δουλειά. Καλή και διαθετική. Ναι, αυτό μου αρέσει, γιατί πάλι και τα κάνουν τόσο. Εντάξει, τώρα ο καθένας έχει το όμορφο του. Εμένα το όμορφο είναι αυτό. Δεν μ' αρέσει να φέρει ποτέ. Με κοιτάει πολύ περίεργα, φοβάμαι. Ήθελα να δηλώσω και να πω στον Δημήτρη Μιλιόγλου. Δημήτρη μου, αγάπη μου, καρδούλα μου, ψυχή μου. Άκου. Ό,τι είπε την ημέρα που είχε έρθει εδώ πέρα και είχατε έρθει μαζί αυτήν την υψηλή, είναι ψέματα. Μόλις απέδειξες ότι δεν είσαι γκαντέμις, γιατί σκίζεται. Οπότε, δώσε πόνο. Οπότε δεν πάει καλά στην Eurovision. Θα πει τα ίδια μετά. Μιλιόγλου. Γιατί, τι σχέση έχει. Δεν ξέρω, το έχει έρθει και ξέρω σε επιτυχία και τα συγχαρήκια. Όλοι έρχονται εκεί μου δίνουν συγχαρήκια και επιτυχία.